αποδεκτή από τα Ηνωμένα Έθνη. Θα πρέπει από πλευράς των ιδίων των μερών να υπάρξει ένα αίτημα προς τα Ηνωμένα Έθνη σε ό,τι αφορά και την διαδικασία. Θα πρέπει η Ανάσταση να γίνει από εδώ, από την Κύπρο. Είναι τα σχόλια του κύριου Αΐτα, ο οποίος, να σημειώσουμε πάρει πως τόνισε και την ανάγκη να υπάρξει αυτοκριτική από όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτήν την διαδικασία, και μιλώντας από τη δική του πλευρά, προέβησε μια εκτίμηση που να έχει η αυτοκριτική του να κάνει με την ίδια τη μορφή της διαδικασίας και όχι με χειρισμούς, ναι. Καθώς σημείωσε και αξίζει να πούμε δύο πράγματα. Καταρχάς ότι ο ίδιος θεωρεί ότι ήταν πολύ, αυτή η διαδικασία ήταν πολύ μυστική, ίσως δεδομένου είπε και ότι πήρε και κάποιο χρόνο, να ήταν καλύτερα να ήταν μια διαδικασία πιο διαφανής και να μοιραζόταν, να υπήρχε περισσότερη δημοσιοποίηση των επιτευγμάτων που επιτύχαιναν οι ηγέτες, διότι ο ίδιος εκτιμά ότι ίσως αυτή η μυστικοπάθεια που υπήρχε στη διαδικασία να έκανε πιο καχύποπτο τον κόσμο ή και να διευκόλυνε αυτούς που δεν θέλουν λύση. Και εξέφρασε την εκτίμηση πως θα πρέπει είτε να υπάρχει μια σύντομη, γρήγορη και μυστική διαδικασία που να οδηγήσει σε αποτέλεσμα, ή αν θα είναι μακρά, να είναι πιο διαφανής, θεωρεί ο ίδιος, η διαδικασία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, κύριε Παπαδόπουλο. Έχετε ακούσει τις αναφορές, γνωρίζουμε, έχουμε μεταδώσει ήδη και την προσδοκία την οποία έχετε εκφράσει εκ μέρους της κυβέρνησης να αποτυπωθεί η πραγματικότητα στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα. Από εκεί και μετά, ποια βαρύτητα δίδεται ως κυβέρνηση στις αναφορές, εκτιμήσεις, δηλώσεις, ξεκαθαρίσματα αυτά από πλευράς του κύριου Αΐτα? Κοιτάξτε, να ξεκινήσουμε από τη συνάντηση, κύριε Ποταμίδη. Νομίζω ότι ήταν μια συνάντηση σε πολύ καλό κλίμα, όπου αξιολογήθηκε η όλη διαδικασία που προηγήθηκε, και ήταν κοινός τόπος και για τον κύριο Αΐτα και για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας έγιναν πάρα πολλά και σημαντικά βήματα προόδου στο Κυπριακό. Και έγινε και μια σύντομη ανασκόπηση των τελευταίων γεγονότων στο Κράν Μοντανά και την ανεπιτυχή κατάληξη που είχε η διάσκεψη για την Κύπρο. Τονίστηκε ότι το πλαίσιο του έθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ενωμένων με τα 6 σημεία θα πρέπει να καθοδηγήσει την όποια νέα προσπάθεια επαναληφθεί. Συζητήθηκαν και αναλύθηκαν επίσης οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή την ώρα και αυτή τη στιγμή μετά την αποτυχία στο Κράν Μοντανά και οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν για την επανέξοδο των συνομιλιών το συντομότερο δυνατόν, κάτι που επιθυμεί διακαώς η πλευρά μας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας διεμήνησε για άλλη μια φορά την ετοιμότητα του προς τα Ηνωμένα Έθνη και αύριο το πρωί να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών, αν η Τουρκία είναι έτοιμη να αποδεχθεί το πλαίσιο του Γενικού Γραμματέα, που προνοεί, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, κύριε Ποταμίτη, την κατάργηση τη συνθήκη εγγυήσεων, τα επεμβατικά δικαιώματα από την πρώτη μέρα της λύσης και την δραστική μείωση των τουρκικών στρατευμάτων με ρήτρα συμφωνημένη αποχώρησης σε συγκεκριμένο χρόνο του υπολείπου μικρού αριθμού που θα παραμείνει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας το έχει πει κατ' επανάληψη, είναι έτοιμος εάν και η Τουρκία διαθέτει την πολιτική βούληση να αποδεχθεί αυτό το πλαίσιο, να επιστρέψει στο τραπέζι των συνομιλιών με αυτό το πλαίσιο. Είπε κάποια πράγματα επίσης ο κύριος Αΐτα. Εσείς μας λέτε για αξιολόγηση και ανασκόπηση, στην οποία έχουν επισημανθεί πολλά και θετικά τα οποία έχουν παραμείνει. Αυτός έδωσε μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Αν ποτέ γίνει ξανά προσπάθεια, δηλαδή μπορεί και να μην υπάρξει ποτέ κατά την άποψη του κύριου Αΐτα νέα προσπάθεια, και δεύτερον, αν θα υπάρξει ανάσταση της διαδικασίας, πρέπει να το ζητήσουν οι δύο πλευρές, αναφέρθηκε και σε εγκύτριες δυνάμεις, άρα παραπέμπει σε κοινό αίτημα. Αναφέρθηκε και σε κάποια άλλα πράγματα όμως ο κύριος Αΐτα. Είπε ότι ο Γενικός Γραμματέας έχει την εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας για να βοηθήσει στις προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, μια εντολή που παραμένει. Mm-hmm. Ανέφερε επίσης ότι θα καταγραφούν τα όσα θετικά έγιναν και η πρόοδος που έγινε για να χρησιμοποιηθούν. Mm-hmm. Και είναι, νομίζω ότι είναι λογικό, ότι για να ξεκινήσει μια νέα προσπάθεια θα πρέπει και κυρίως η τουρκική πλευρά, κατά την άποψή μας, κύριε Ποταμίτη, mm-hmm. να αποδεχθεί κάποια πράγματα και το πλαίσιο που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας, ώστε να υπάρχει προοπτική επιτυχίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Mm-hmm. Να υπάρξει δηλαδή μία, είτε δήλωση είτε μεταφορά
βεβαίωσης ότι σέβεται και θα εργαστεί η Άγκυρα και η τουρκοκυπριακή πλευρά εντός του πλαισίου Γκουτέρες. Κυρίως η τουρκική πλευρά θα πρέπει, κύριε Βοταμίτη, αφού για πρώτη φορά πλέον στο κυπριακό πρόβλημα, δια του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού των Εθνών, έχει υιοθετηθεί η θέση και είναι, νομίζω, της πάσης γνωστό ότι αυτή είναι η μεθοδολογία που ο Γενικός Γραμματέας προτείνει. Το θέμα της ασφάλειας των εγγυήσεων των τουρκικών στρατευμάτων να επιληθεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορέσει να ανέξει τον δρόμο για τη συνολική λύση του κυπριακού προβλήματος. Και αυτό είναι κάτι που η δική μας η πλευρά από το 1978 και εντεύθεν ήταν πάγιο έτοιμά της. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλε, η θέση αυτή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως μας την έχετε μεταφέρει και σήμερα, ότι δηλαδή υπάρχει άμεση ετοιμότητα επανέναρξης της διεργασίας των διαπραγματεύσεων από τη στιγμή που η Τουρκία θα πει ότι ναι, εργάζομαι και εγώ στο πλαίσιο Γκουτέρες, αυτή πιστεύετε ότι θα συμπεριληφθεί στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα? Θέλουμε να ελπίζουμε, κύριε Ποταμίδη, και δεν έχουμε διαφορετικές πληροφορίες, ότι η έκθεση του Γενικού Γραμματέα θα αποτυπώνει την πραγματική κατάσταση πραγμάτων όπως διαμορφώθηκα στο κράτο Μοντανά. Και νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτή η έκθεση να αποτυπώνει τα ακριβή γεγονότα, και δεν έχουμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι δεν θα τα αποτυπώνει. Ελπίζουμε ότι αυτό θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, έτσι ώστε οι προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού να μπορούν να συνεχιστούν από εκεί που έμειναν στο Κράν Μοντανά. Και για να συνεχιστούν από εκεί που έμειναν στο Κράν Μοντανά, είναι γνωστό και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει η τουρκική πλευρά να αποδεχθεί το πλαίσιο Γκουτέρες. Το οποίο πλαίσιο Γκουτέρες είναι μια πολύ καλή παρακαταθήκη για τις προσπάθειες που μπορούμε να καταβάλουμε στο επόμενο διάστημα, ναι, όταν θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες, και προνοεί, όπως σας είπα, σαφέστατα κατάργηση της συνθήκης εγγυήσεων, των επεμβατικών δικαιωμάτων από την πρώτη μέρα της λύσης, αλλά και την δραματική μείωση στρατευμάτων σε κάποιους πολύ χαμηλούς αριθμούς εκατοντάδων, η οποία θα πρέπει να υπάρχει συμφωνία ρήτρας αποχώρησης αυτών των στρατευμάτων. Και του χάρη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ένα μείωμα του καραβιού της Κερίνιας. Ναι, για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει όλο αυτό το διάστημα για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Απόψε στη δεξίωση προβλέπετε ότι θα είναι εντελώς κοινωνικού χαρακτήρα ή θα υπάρξει ενδεχομένως είτε μία κατηδίαν συνάντηση του Πρόεδρου με τον κύριο Ακίντζη, είτε στην... Θα είναι κοινωνικού χαρακτήρα, θα είναι αποχαιρετιστήρια για τον κύριο Αίτερ, αλλά δεν πάει να είναι το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα βρεθεί στον ίδιο χώρο με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Μουσταφά Ακίντζη μετά την αποτυχημένη προσπάθεια στο Κράν Μοντανά. Πάση όμως περιπτώσει, δεν αναμένω εκεί κάτι το οποίο θα προκύψει σε πολιτικό επίπεδο, αφού όλοι αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι μια εκδήλωση με πολλούς παρευρισκόμενους. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόπουλο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση στην εκπομπή. Καλό μεσημέρι να έχετε. Καλό μεσημέρι να έχετε. Κυρίες και κύριοι, πάμε στην Αργυρό τη Ζουπανιώτου. Είχαμε σύλληψη από το